Το ευετήριο κλείνει 30 χρόνια και είναι σε όλα τα σπίτια, σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους και σε όλους τους δημόσιους χώρους. Αυτό μας κάνει υπερήφανος πρώτα και μας δίνει μια εμπορική ταυτότητα που έχουμε στην Go. Αυτό το καινούριο που παρουσιάζουμε φέτος είναι ότι βάζουμε QR. QR είναι ένας κώδικας που μπορείς να το σκανάρεις με το smartphone και να σε πάει στο διαδίκτυο. Άρα γίνεται μια ψηφιακή μετάβαση ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Εκτός ότι και εμείς κάνουμε ψηφιακό ευρετήριο, εκτός από το έντυπο, κάνουμε και ψηφιακό ευρετήριο στον επόμενο χρόνο. Αυτό το ψηφιακό ευρετήριο πώς ακριβώς θα γίνεται η χρήση του? Μπορείτε έτσι να μας δώσετε μια γεύση? Βασικά είναι όπως όλα τα ψηφιακή οδηγή. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για την τοπική αγορά. Αυτό που θέλουμε να δυναμώσουμε είναι η τοπική αγορά. Όταν μπεις στο διαδίκτυο έχεις να ψωνίσεις και από την Κίνα και από τη Γερμανία και από την Αθήνα. Το ψηφιακό ευρετήριο όμως θα μιλάει μόνο για την τοπική αγορά. Αυτό που θέλουμε να δυναμώσουμε. Και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να αγοράζουμε τα πράγματα από την Go. Βάζοντας το QR, συνδέω το ευρετήριο με το διαδίκτυο και μπορούμε να συνδέσουμε ο καθένας είτε το Facebook, είτε το site, είτε ακόμα και το e-shop. Πολλοί έχουν φτιάξει e-shop στην Go. Αυτό βολεύει πάρα πολύ. Ο κόσμος γενικότερα πιστεύετε ότι είναι ενημερωμένος στις νέες τεχνολογίες, πέρα από την νεολαία που είναι εξοικειωμένη με αυτό? Ο κόσμος είναι ενημερωμένος και καταλαβαίνει ότι τώρα με την πανδημία μας σπρώχνουν πολύ πιο γρήγορα από όσο θα έπρεπε. Αλλά είναι σίγουρο ότι όλοι θα πάμε στην ψηφιακή έκδοση και στην έντυπη θα την κρατήσουμε για το λόγο αυτό. Δίνεις έμφαση από ό,τι μας είπες, Γιάννη, στην τοπική αγορά και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όμως και οι τοπικοί επαγγελματίες, εδώ οι επιχειρηματίες του νησιού, στηρίζουν το ευρετήριο, θεωρώντας το κάτι ένα δικό τους τοπικό προϊόν που ενημερώνεται χρόνο με το χρόνο. Το έχω κάνει και διαφήμιση αυτό. Στηρίζω την αγορά μου όταν δίνω, σαν επαγγελματίας, δίνω καλύτερες παροχή υπηρεσιών και καλύτερες τιμές. Όλοι πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας, που θα έλεγα, δηλαδή να χαμηλώσουμε λίγο τις τιμές για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την τοπική αγορά. Αν όλοι ψωνίζουμε εμείς εδώ στην Go, που είμαστε ένα πλούσιο νησί, ψωνίζουμε από την Go, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτός ο οδηγός στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Είπες και ένα κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες τώρα στοχεύουν και στις ηλεκτρονικά δίκτυα, ηλεκτρονικές πωλήσεις. Αυτές σημειώνονται εδώ στο ευρετήριο, δηλαδή υπάρχει κάτι εξειδικευμένο για να το γνωρίζει και ο καταναλωτής? Υπάρχει, όταν βάλεις το QR σε πάει είτε στο e-shop, που υπάρχουν μαγαζιά με e-shop και γνωρίζω τώρα που γυρίζω και μιλάω για αυτό το λόγο, φτιάχνουν e-shop, δεν είναι εύκολο. Αλλά οι περισσότεροι επαγγελματίες τώρα προσανατολίζονται να φτιάξουν e-shop να πουλάνε. Άρα θα υπάρχει μέσω του QR, θα το σκανάρεις και θα σε πηγαίνει στο e-shop. Υπάρχει εικονική περιήγηση, δηλαδή εγώ θέλω να κάνω το ευρετήριό μου στο ξενοδοχείο να σκανάρεις να δεις το δωμάτιο που θα νοικιάσεις, στο εστιατόριο να το σκανάρεις για να δεις τον κατάλογο του εστιατορίου πριν πας να ξέρεις τι έχεις μέσα στο κινητό σου, και τα υπόλοιπα είναι ότι βάζουμε το Facebook το επαγγελματικό, που εκεί σου δείχνει ακριβώς την τοποθεσία που βρίσκεσαι, που σου δίνει τη δυνατότητα χωρίς να πληκτρολογήσεις τον αριθμό, να πατήσεις ένα κουμπάκι και να πάρει τηλέφωνο. Αυτό βγαίνει σε ελληνική έτσι, έκδοση? Ναι. Θα το κοιτούσες έτσι, μήπως έβγαινε και στα αγγλικά? Το διαδικτυακό και είναι και αγγλικό. Είναι και αγγλικό το διαδικτυακό. Και το κυριότερο αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι κατά πόσο θα μπορούσε να συνδεθεί το συγκεκριμένο ευρετήριο στα αγγλικά με τον τουρισμό, για να μπορέσει και ο επισκέπτης ο οποίος βρίσκεται εδώ στο νησί μας να ενημερωθεί για τις τοπικές επιχειρήσεις. Ήδη το κάνω αυτό. Ήδη προωθώ το ευρετήριο, το ηλεκτρονικό, να είναι και αγγλικά και βάζω τις κατηγορίες οι οποίες χρειάζεται ο τουρίστας. Δεν τις βάζω όλες. Αλλά το θεωρώ απαραίτητο να κάνω το ευρετήριο και αγγλικά. Ωραία. Μπορούμε τώρα να μας παρουσιάσεις ένα σκανάρις και να δούμε με το QR μια Ωραία. Επιχείρηση, να δούμε πώς λειτουργεί. Αυτό είναι ένα ευρετήριο που τυπώνω κάθε χρόνο πριν το στείλω για εκτύπωση. Το τυπώνω μεγάλο για να μπορέσω... ότι όλοι θα θέλαμε να το είχαμε. Για να μπορέσω να το...
εκδώσω και να το διορθώσω. Αυτό είναι ένα QR. Mm-hmm. Ας πάμε στο Tantan Beach. Θα σας δείξω πώς φαίνεται. Όλοι μας έχουμε το QR πρόγραμμα που μπορεί να σκανάει. Είναι ένα πολύ εύκολη εφαρμογή η οποία μπαίνει στο κινητό μας. Πατώντας το αυτό, βλέπω εικονικά το χώρο του Tantan. Τους χώρους, φαντάζομαι, και τις παροχές. Ναι. Τα πάντα. Αυτά εικονικά. Να σας πάω σε μια άλλη εφαρμογή. Mm-hmm. Ας πούμε, ωραίος χάρτης εδώ μεγάλος, στο βήμα της Co. Ξέρουμε όλοι μας ότι το βήμα έχει το δικό του site. Δεν θα μπορούσα να πήγα να πάω κάπου αλλού, αλλά μπορώ να πάω αμέσως στο site του και να διαβάσω τις καθημερινές ειδήσεις που έχει. Σε παραπέμπει δηλαδή και παραπέμπει στο site που μπορεί να έχει. Στο site, ναι, σήμερα βόμβα πέτσα για την άρση του lockdown. Δεν είναι ρεαλιστικό. Αυτό που μου άρεσε πολύ είναι στα ραδιόφωνα. Εδώ μπροστά μου. Ναι. Πες μας και λίγο για τα ραδιόφωνα, γιατί μας είπες ότι μπορεί αμέσως κιόλας να. Να σας πάω στο ράδιο πρώτο. Χωρίς να πληκτρολογήσεις, στη στιγμή που το σκανάρεις το QR, μπαίνεις μέσα. Και ακούς τη Σάντι Λαδικού. Άμα το δυναμώσω. Νομίζω ότι είναι ωραίες εφαρμογές. Ωραίες εφαρμογές. Μπορείς να βάλεις βίντεο. Δηλαδή ένα βίντεο το οποίο παίζει στην τηλεόρασή σας μπορεί να το παραπέμπτω και να το βάζω να παίζει εδώ. Mm-hmm. Εγώ έχω φτιάξει ένα βίντεο και είναι και το τελευταίο που θα σας δείξω. Cost Directory. Όχι, αυτό είναι το ευρετήριο. Με βγάζει, συγγνώμη, έκανα λάθος. Με βγάζει στο ευρετήριο το ηλεκτρονικό. Και μπορώ και το ξεφυλίζω. Και μ' αρέσει που ακούγεται και το ξεφύλιζω. Ναι, και όταν εγώ έρθω εδώ και πω διαφημιστικά γραφεία. Διαφήμιση. Βασικά διαφήμιση δεν το έχω. Πολύ ωραία. Γιάννη, πραγματικά είναι μια ψηφιακή μετάβαση η οποία είναι πολύ σημαντική, είναι πραγματικά πολύ καλή και συμβαδίζει με τις εξελίξεις της εποχής. Αναγκαία. Και με την πανδημία που πραγματικά έχει οθήσει όλο τον κόσμο πλέον στο διαδίκτυο, στις ψηφιακές εφαρμογές. Αν θέλαμε κάποια χρόνια για να περάσουμε όλοι στο διαδίκτυο, τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, βιαστήκαμε, μπορώ να πω. Για να σου ευχηθούμε και καλή μετάβαση στην τέταρτη δεκαετία για το ευρετήριο. Και να τα κατοστήσεις. Σε ευχαριστώ.